984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Πρώτο κουδούνι σήμερα για χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με στόχο τα μαθήματα φέτους να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διαζώσεις, όπως διαμηνύει και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και σε όλες, ευχήθηκε η Νίκη Κεραμέο στο μήνυμά της. Με ένα σποτάκι που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, επανέλαβε ότι η προτεραιότητα είναι όλα τα μαθήματα να γίνουν διαζώσεις. Σύμμαχός μας, η πιστή τήρηση των μέτρων από όλους, μεγάλο μας όπλο αυτή τη χρονιά το εμβόλιο, σημείωσε ενδεικτικά. Καλωσορίζει τους μαθητές στα σχολεία με γραπτό μήνυμά του ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Όλοι οι γονείς και οι κηδεμόνες, όπως και το σύνολο της κοινωνίας μας, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι βέβαιοι ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες, μικρές ή μεγάλες, κεντρικές ή απομακρυσμένες, με ασφάλεια και υπό τις προϋποθέσεις των πλέον έγκυρων υγειονομικών και ιατρικών πρωτοκόλων, προσαρμοσμένων ασφαλώς στους παιδαγωγικούς και ειδικούς όρους που επιβάλλονται από το χαρακτήρα και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». Σε ισχύ βρίσκονται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί προσήλθαν στις σχολικές μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμό, η βεβαίωση παρελθούσας νόσησης τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού self-test για τους μαθητές, το οποίο θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα, προ-Τρίτης και Παρασκευής, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, η βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, με ευθύνη και κόστος του εργαζόμενου. Την ανησυχία της για το άνοιγμα των σχολείων εξέφρασε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. «Φοβόμαστε όσο δεν φαντάζεστε», είπε χαρακτηριστικά, «μπορεί να δούμε και παιδιά στις ΜΕΘ». Προέταξε την ανάγκη να τοποθετηθούν συνεργεία εμβολιασμού στα σχολεία, ενώ αναφερόμενοι στον εμβολιασμό των παιδιών είπε: «Ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μακάρι να μην έχουμε προβλήματα σε σχολεία, να μην αρρωστήσουν παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό», είναι το μήνυμα που έστειλε η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, αναφερόμενη στην νέα πραγματικότητα που δημιουργείται για τους ανεμβολίαστους εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που τέθηκαν από σήμερα σε εφαρμογή. Υποστήριξε πως υπάρχουν κάποια κενά. Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια διοργανώνονται την Τετάρτη από τους εκπαιδευτικούς, όπως και την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης. Τα σχολεία και όλες οι μαθητικές δραστηριότητες είναι ανάγκη να είναι ανοιχτά και ασφαλή για όλους και όλες. Ειδικά μετά από 2 σχολικές χρονιές, με ατελείωτο Webex και συσσόρευση τεράστιων μορφωτικών κενών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία. Κόντρα σε αυτή την αναγκαιότητα, η κυβέρνηση, ήδη 1,5 χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, δεν έχει πάρει κανένα απολύτως ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των μαθητών και των εργαζόμενων στην εκπαίδευση, αφού τα μέτρα αυτά θεωρούνται κόστος. Η Ομοσπονδία καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλο το νησί. ΕΛΜΕ και ΣΕ Περιθύμνου θα πραγματοποιήσουν, όπως ανακοίνωσαν, την Τετάρτη 15 του μήνα στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, διεκδικώντας ανοιχτά και ασφαλή σχολεία χωρίς περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με πρόσχημα την πανδημία. Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση των σχολικών μονάδων δικαιοδοσίας της ζητά εκ νέου από τη Δημοτική Αρχή η Παράταξη Ενεργοί Πολίτες. Συγκεκριμένα ζητά, όπως αναφέρει σε δελτίο της, σε πόσα σχολικά κτίρια έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά πυρασφάλειας και είναι σε ίσχυ. Πόσα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του νόμου και έχουν πιστοποίηση καταλληλότητας. Αν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στα κτίρια και αν έχουν γίνει όλοι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποίηση σε ευαίσθητους εξοπλισμούς, όπως λεβιτοστάσια, ανελκυστήρες, κλιματισμός, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κλπ. Αλλάζει από σήμερα η καθημερινότητα των ανεμβολίαστων, καθώς ανοίγει η αυλαία των νέων μέτρων που πήρε η κυβέρνηση ενάντια στην εξάπλωση της COVID-19. Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στη δημόσιο τομέα θα υποβάλλονται σε ένα εργαστηριακό rapid test, συγγνώμη, την εβδομάδα, το οποίο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου. Είναι 10 ευρώ ένα τεστ. Ανεμβολίαστε εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτική
τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές, χορευτικές παραγωγές θα πρέπει να κάνουν 2 εργαστηριακά rapid test την εβδομάδα, τα οποία θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ ανά τεστ. Αλλαγές στο μέγιστο αριθμό πελατών από σήμερα επίσης στα εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση. Ως τώρα στα εμπορικά καταστήματα και στα καταστήματα τροφίμων ο μέγιστος αριθμός πελατών που επιτρεπόταν να βρίσκονταν ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα οριζόταν από τον κανόνα 1 άτομο ανά 16 τετραγωνικά μέτρα. Πλέον θα καθορίζεται από τον κανόνα 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. 85 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, 40 στο νομό Ηρακλείου, 25 στο νομό Χανίων, 16 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 4 στο Λασίθι. Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού μεταφέρθηκε από την κλινική COVID του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου 47χρονη ανεμβολιαστική με υποκείμενα νοσήματα. Αποσωληνώθηκε η 36χρονη έγκυος, αν και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Βενιζηλίου. Η 36χρονη έχει ξυπνήσει, δεν είναι διασωληνωμένη, παραμένει όμως στη ΜΕΘ και το έμβριο είναι καλά στην υγεία του, δηλώνει ο διοικητής του Ιδρύματος. Η χορήγηση της αναμνηστικής τρίτης δόσης του εμβολίου κατά της COVID-19 ξεκινά με τους ανοσοκατασταλμένους αύριο Τρίτη. Αφορά 285.000 πολίτες, οι οποίοι λαμβάνουν από σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, το υπενθυμιστικό μήνυμα στο κινητό για να προχωρήσουν στον προγραμματισμό του εμβολιαστικού τους ραντεβού. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο καταγγέλλει τη διοίκηση του νοσοκομείου που με πρόσχημα την αναστολή των κανονικών αδειών από το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε περικοπή του συνόλου των αδειών των εργαζομένων, ειδικές και γονικές. Η επιμονή της διοίκησης αποδεικνύει την δεινή κατάσταση που έχει φτάσει το νοσοκομείο από τη διαχρονική υποστελέχωσή του, προσπαθώντας να κόψει κάθε νομίμο δικαίωμα των εργαζόμενων πέρα από τις οδηγίες του Υπουργείου. Χαρακτηριστικά στις 600 και νέες οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού ήρθαν να προσθεθούν οι 133 εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή, αναφέρει σε δελτίο που εξέδωσε, και αντί για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας και πρόνοια, στοχοποιεί εργαζόμενους που για 18 ολόκληρους μήνες μέσα σε επικίνδυνες συνθήκες δίνουν τη μάχη για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Το Σωματείο προχώρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ως έκανε γνωστό την Τετάρτη 15 Νάτου στο σαλόνι του νοσοκομείου. Στην οικονομική επικαιρότητα και πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία και σχεδιάσουμε το μέλλον της πατρίδας μας με ορίζοντα δεκαετίας, επειδή προσβλέπουμε σε νίκη στις επόμενες εκλογές, εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου χθες στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκαθάρισε επίσης αναφορικά με την πανδημία ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει και πως πρόθεση είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά. Αναφορικά με την ακρίβεια, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων με φορολογικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και κίνητρα για τους νέους, θέτοντας παράλληλα ψηλότερα τον πύχη για την ανάπτυξη. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες και ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΦ. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για 2 κοροϊδίες σε πανελλαδική μετάδοση. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται εκρηκτική ανάπτυξη την ώρα που οι πολίτες οδηγούνται στην καθημερινή φτωχοποίηση. Ο Πρωθυπουργός προσθέτει, έχει αποφασίσει να εξαντλήσει τις αντοχές των πολιτών και θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην αλαζονία του. Το κίνημα αλλαγής μίλησε για ρεσιτάλ αλαζονικού και διχαστικού λόγου και κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι αγνοεί την κοινωνία. Όλα για τους λίγους σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα που εκτιμά ότι οι κερδισμένοι των εξαγγελιών είναι συντριπτικά οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Η ελληνική λύση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αγνωσία άκρως επικίνδυνη για το έθνος. Το ΜΕΡΑ25 σημειώνει ότι συνεχίζει την επικοινωνία αποκομμένος από την πραγματική κοινωνία. Με αιχμές προς τις προηγούμενες κυβερνήσεις, απάντησε ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση του Γιώργου Σαχίνη και της Κρήτη TV για το ΒΟΑΚ και τη χρηματοδότησή του. «Δεν θα εξαιρεθεί η Κρήτη από τα διόδια», είπε ενδεικτικά. «Προφανώς ο ΒΟΑΚ και το κομμάτι της σύμβασης παραχώρηση, το έχω πει πολλές φορές, θα συμπεριλαμβάνει διόδια. Και τα διόδια θα είναι στο ίδιο ύψος των διοδίων που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες, περίπου 6 λεπτά δηλαδή το χιλιόμετρο, για τη χρήση των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων σε όλη την Ελλάδα».
Αναφερόμενος στο τι βρήκε και τι έχει γίνει, είπε: «Η Κρήτη δεν έπρεπε να περιμένει 50 χρόνια, αλλά δεν κυβερνώ 50 χρόνια. Κυβερνώ 2. Παρέλαβα ένα έργο το οποίο δεν είχε καμία μελετητική οριμότητα, ήταν μόνο στα χαρτιά. Οριμάσαμε πάρα πολύ γρήγορα με μελέτες. Κάνουμε ήδη παρεμβάσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τον υφιστάμενο προβληματικό δρόμο. Και στο πλαίσιο το οποίο έχει παρουσιάσει ο Υπουργός πολύ αναλυτικά, θα προχωρήσουμε τμηματικά στην ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα, όπως είπα, στην τελική μου κατάληξη από το Καστέλι μέχρι και τη Σιτία». Ο Πρωθυπουργός απογοήτευσε για ακόμα μία φορά και τους πιο ένθερμους οπαδούς του, με τη μία απάντηση που έδωσε για το ΒΟΑΚ, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο αναπληρωτής τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης: «Ας γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα». Την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με μέτρα 4 δισευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας, εξειδικεύοντας σήμερα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. «Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται», είπε, «η ανεργία συρρυκνώνεται, οι επιχειρήσεις εκκινούν οικονομική δραστηριότητα, το οικονομικό κλίμα κινείται σε προπανδημίας κλίμα. Το οικονομικό επιτελείο έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία περισσότερου πλούτου και τη δίκαιη κατανομή αυτού. Την τελευταία διετία πετύχαμε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Αποτέλεσμα», είπε, «είναι ότι η εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2021 διαμορφώνεται στο 5,9%, καλύπτοντας περισσότερο από τα 2/3 της ύφεσης του 2020. Όσον αφορά στα μέτρα στήριξης, ο κ. Θεϊκούρας ανακοίνωσε τα εξής: επέκταση του προγράμματος Συνεργασία έως το τέλος του 2021. Επέκταση του προγράμματος Γέφυρα για 3 μήνες. Επέκταση του προγράμματος στήριξης 100.000 θέσεων εργασίας και τα 50.000 θέσεις εργασίας. Μείωση του ποσοστού επιστροφής των επιστροφών προκαταβολής ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, λαμβάνουν ενίσχυση 1.200 ευρώ για τους 6 μήνες απασχόλησης. Τα 600 ευρώ θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος επιπλέον του μισθού του και τα υπόλοιπα 600 ο εργοδότης. Επεκτείνεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και σε σπουδαστές του ΙΕΚ. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης κατά 20%, ανέρχεται έτσι στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιδοτείται τουλάχιστον για το 4ο τρίμηνο του 2021 το σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες με ποσό 30 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Η επιδότηση ισχύει και για τα επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. Συνολικά, μέτρα στήριξης, όπως επεσήμανε ο Υπουργός, 16,6 δις ευρώ για το 2021, ενώ το κόστος των επιπλέον μέτρων τόνωσης διαμορφώνει πλέον στα 3,5 δις ευρώ για το 2021-2022. Ο Πρωθυπουργός της χώρας από το βήμα της 85ης ΔΕΘ φρόντισε να ξεχάσει τους συνταξιούχους. «Καμία παροχή, καμία στήριξη, ούτε καν τα αυτονόητα. Μάλλον το αντίθετο», αναφέρει σε γραπτή του σημερινή δήλωση του ενιδίου δίκτυου συνταξιούχων. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε που έκοψε από τους συνταξιούχους το κοινωνικό μέρισμα, 900 εκατομμύρια το έτος, προωθώντας τις αρρωτικές αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση, επισημαίνει, αν και απευθυνόμενος στους νέους, τους είπε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα τους αποφέρει μεγαλύτερες επικουρικές εντάξεις. Δεν τους είπε όμως ότι θα τζογάρουν τις εισφορές τους, με άμεσο αποτέλεσμα οι συντάξεις τους να είναι χαμηλότερες από τις σημερινές. «Το τίμημα της δίθεν μεταρρύθμισης θα το πληρώσουν σήμερα οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους και αύριο οι πατεράδες και οι μανάδες τους, οι οποίοι θα πάρουν αισθητά χαμηλότερες επικουρικές συντάξεις», είπε στον 984 ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου Νίκος Χατζόπουλος. Επιπλέον έκπτωση στο ρεύμα μέχρι 600 κιλοβατόρες το μήνα φέρνουν ΔΕΗ και ιδιωτική παροχή πέραν της κυβερνητικής στήριξης με 30 ευρώ την κάθε μεγαβατόρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Σκρέκας. Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου και θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τον επόμενο μήνα, διευκρίνησε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι αύριο Τρίτη έχει συγκαλέσει σύσκεψη με τη ΡΑΕ, τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους για να τους εξηγήσει πώς θα δουλέψει η ενίσχυση και να τους ζητήσει να στηρίξουν τα μέσα νοικοκυριά για να μην δουν τις υπέρογγες αυξήσεις.
από 1,05 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 1,10 ευρώ στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα και γύρω στα 1,20 ευρώ το λίτρο στα νησιά. Εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει φέτος, 15 Οκτωβρίου, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που θα είναι ακριβότερο κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με το 20. Η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδας επανέρχεται και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει το αίτημά της για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο επίπεδο του 2011. Κοντά στα 73 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 72.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον ΙΕΦΚ και τον ΟΕΔ την εβδομάδα 13 με 17 Σεπτεμβρίου. Εκπνέει σήμερα το μεσημέρι στις 3 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για το νέο 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ενέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, περιφέρειες σε μετάβαση, με έμφαση στις γυναίκες και συγκεκριμένα στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θερεάς Ελλάδας, Ιωνίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης ανακοίνωσε ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ξεκινά τα μαθήματά της με την τέλεση του αγιασμού την Παρασκευή 1η του Οκτώβρη, 6.30 το απόγευμα. Έκτακτη θελοντική αιμοδοσία λόγω των αυξημένων αναγκών αίματος που υπάρχουν θα πραγματοποιηθεί την 5η 16 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο έθριο της Λότζια, 4.30 το απόγευμα με 7.30 το βράδυ. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας στην οποία συντονίζουν αιματοκρίτης και Δήμος Ηρακλείου. Ενδοοικογενειακή βία και γυναικεία κακοποίηση είναι το θέμα ειδικής εκδήλωσης συζήτησης που διοργανώνει την Τετάρτη 15 του Σεπτέμβρη στις 7.30 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο η Ομάδα Εργασίας Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η οδική ασφάλεια εκνέου σε πρώτο πλάνο για την Ελλάς που στο πλαίσιο των δρασεών της και με το πρώτο κουδούνι ξεκίνησε την διανομή ενημερωτικών φυλαδίων από τα τμήματα τροχέας σε όλο το νησί. Σήμερα οι τροχονόμοι βρέθηκαν στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου. Κάτοικος του Δήμου Γόρτινα συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς. Φέρεται να έβαλε φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να αποτεφρώσει 100 τετραγωνικά μέτρα οικοπαιδικής και θαμνώδους έκτασης. Επιχείρηση διάσωσης 30χρονου Αμερικανού με αίσιο τέλους στήθηκε χθες βράδυ στο φαράγγι της Σαμαριάς κοντά στην έξοδο του Δρυμού καθώς υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Άμεσα πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Ανώπολης μετέβησαν με πλωτό από τη χώρα Σφακίων στην Αγία Ρουμέλη και από εκεί ξεκίνησαν πεζοπορία μέχρι το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο 30χρονος άντρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κατέληξε σε συμφωνία με το Ιράν όσον αφορά στην επιτήρηση του πυρηνικού προγράμματός του, ανακοίνωσε από τη Βιέννη ο Γενικός Γραμματέας της Ραφαήλ Γκρόσι. Η συμφωνία δίνει χρόνο στη διπλωματία, ούτως ώστε να βρεθούν ευρύτερες λύσεις, αναφερόμενος στις συνομιλίες για την διάσωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυράβλων τύπου κρούς μεγάλου πυρηνικούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Βορειοκορεάτικο Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι δοκιμές αυτές έρχονται μέσω ή εν μέσω της παρατεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ της Πιονγκιάνγκ και της Ουάσιγκτον για αποπυρηνικοποίηση. Σεισμός της τάξης των 6,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 2 και 18 τα ξημερώματα, 8 και 18 ώρα Ελλάδας, κοντά στην πόλη Σάλτα στην Αργεντινή. Σεισμός επίσης μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα το πρωί την επαρχία Χορασάν στο βορειοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε το σεισμολογικό κέντρο της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις ατόμων που επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα από την Τουρκία προς την Ελλάδα προχώρησαν οι αρχές της γειτονός, όπως υποστηρίζουν τουρκικά μέτρα ενημέρωσης. Οι τρεις συλληφθέντες ανήκουν στην οργάνωση ΦΕΤΟ του Φετουλάχ Γκιουλέν.
Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοινούσε ότι στέλνει τη μονάδα εκτάκτων αναγκών του στρατού της Μάλαγα της Ισπανίας, όπου από την περασμένη Τετάρτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κάψει πάνω από 74.000 στρέμματα πυκνού δάσους, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μόνο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, που μακρύνθηκαν από τα χωριά τους 1.600 πολίτες. Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ξεκινά σήμερα τη μεγαλύτερη δοκιμή παγκοσμίως της αιματολογικής εξέτασης γκαλερί, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περισσότερων από 50 ειδών καρκίνου πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αυλαία της πρώτης αγωνιστικής απόψε στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Όφη. Στα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού είχαμε έκπληξη στο Καραϊσκάκι, με τον Ολυμπιακό να μένει στο 0-0 με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League. Ανέτη νίκη για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα που προηγήθηκε 3-0 του Ιωνικού. Ο ΠΑΟ κοιτήθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννενα με 1-0. Επίδειξη δύναμη έκανε ο Παναθηναϊκός το Σάββατο, κερδίζοντας τον Απόλλων Σμύρνης με 4-0. Ο Πανετολικός έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Βόλος επικράτησε στην έδρα του της Λαμίας με 2-1. Δημήτρης Ιτούδης και Γιάννης Φερόπουλος φαντάζουν ως οι δύο βασικοί υποψήφοι για τη θέση του επόμενου ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Μπάσκετ. Τέλος, ο 20χρονος Κάλε Ροβάσπερα είναι ο μεγάλος νικητής του Ράλι Ακρόπολης, μιμούμενος στον πατέρα του Χάρη, ο οποίος και αυτός είχε καταφέρει να πάρει την πρωτιά στο παρελθόν. Στην ελληνική άτυπη κατάταξη, την πρώτη θέση πέτυχε ο Γιώργος Κεχαγιάς. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι. 984. Αληθινή ενημέρωση.